ωραίος και εργασιομανής, ο ταλαντούχος κύριος Στρόιτερ φαίνεται πως βρήκε το άλλο του μισό στο πρόσωπο της 28χρονης Ιωάννας Μπούκη, ενώ ετοιμάζεται να γίνει μπαμπά σε λίγους μήνες. Μετά από ένα γάμο αστραπή με τη Δήμητρα Ιγινίτη και ένα θυελλώδες διαζύγιο, ο Αντώνης Στρόιτερ βρήκε το λιμάνι του στην αγκαλιά της όμορφης Κρητικοπούλας. Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από 1,5 χρόνο, μέσω κοινής παρέας. Η έξοδό τους σε κάποιο από τα γνωστά μεζεδοπολία της Αθήνας υπήρξε καρμική. Η μυστηριώδης μελαχρινή με τα εκφραστικά μάτια σαγίνευσε τον πάντα συγκρατημένο δημοσιογράφο και από την πρώτη στιγμή υπήρξε αυτό που λένε χημεία μεταξύ τους. Έτσι δεν άργησε να έρθει και η πρώτη κοινή τους εμφάνιση. Ο φωτογραφικός φακός τους είχε απαθανατήσει πριν από έναν χρόνο σε γνωστό νυχτερινό κέντρο και από τότε είναι αχώριστη. Ο ήρεμος χαρακτήρας και το γλυκό χαμόγελο της Ιωάννας είναι αυτά που αφόπλησαν τον γοητευτικό Anchorman και πολύ γρήγορα αποφάσισε να την βάλει επίσημα στη ζωή του, γνωρίζοντάς την στη μητέρα του. Όπως δήλωσε πρόσφατα, μαζί της μπορεί να μένει χαλαρός και να αποφορτίζεται από την ένταση της καθημερινότητας. Είμαι πολύ πιο ήρεμος στην προσωπική μου ζωή. Περνάμε όμορφα μαζί. Ένας άνθρωπος που βιώνει την ένταση στη δουλειά του, ένα από τα βασικά πράγματα που αναζητά στο σπίτι του είναι η ηρεμία. Κάνοντας τον δικό του απολογισμό, τολμάει να παραδεχτεί πως η περίοδος του διαζυγίου του από τη Δήμητρα Ιγινίτη ήταν επώδυνη. Όταν περνάς ένα διαζύγιο και είσαι στη δημοσιότητα, το βιώνεις πολύ έντονα. Το στίχημα είναι να διαχωρίσετε επαγγελματικά από τα προσωπικά σου. Τώρα, έχοντας αφήσει πίσω του το παρελθόν, ο Αντώνης Στρόιτερ σχεδιάζει το μέλλον με τη γλυκιά Ιωάννα. Οι δυο τους λάμπουν από ευτυχία, ενώ τον έρωτά τους έρχεται να τον επισφραγίσει ο ερχομός του πρώτου τους παιδιού. Τον Ιανουάριο, ο Αντώνης και η Ιωάννα θα κρατάνε στην αγκαλιά τους το αγγελούδι τους και όπως αποκάλυψε ο ίδιος, θα είναι κορίτσι. Αν και δηλώνει έτοιμος να γίνει μπαμπάς, αισθάνεται μεγάλη ευθύνη, ενώ παρόλο που προσπαθεί να το κρύψει, πετάει στα σύννεφα από χαρά. Όπως μάλιστα λέει, το κορίτσι είναι κίνηση μάτια έναν άντρα, με την έννοια ότι ο ερχομός του τον αφοπλίζει. Έτσι, σε μερικούς μήνες, θα αλλάζει πάνε στην νεογέννητη κορούλα του. Εμείς να του ευχηθούμε με το καλό.